Τι κάνει ο σεφ της καρδιάς μας. Σκέφτεται πώς θα φτιάξει τα γεμιστά. Ωραία τα γεμιστά. Ωραία τα γεμιστά. Και τα δικά σου ήταν πάρα πολύ ωραία που είχες φτιάξει. Αλλά τα δικά σου ήταν σίγουρο πιο ωραία. Εμένα είναι μια παραλλαγή λίγο πιο μαροκινή. Δηλαδή να δώσεις και κάτι διαφορετικό. Βγάζουμε το ρύζι, το αντικαθιστούμε με κουσκούς. Μου αρέσει το κουσκούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ εύκολο. Και είναι και πιο χορταστικό. Δεν είναι, έχεις έναν κορεσμό άλλο. Είναι πιο χορταστικό, έχει πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Τα παιδιά το τρώνε εύκολα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλει πάρα πολύ μαγείρεμα. Το κουσκούς σου έχω εκεί. Α, ωραία, ευχαριστώ. Σου έχω εκεί και κοιτά, σου έχω ταψί. Ω, Στέλιο, έχει ταψί. Ταψάκι. Καλά τώρα, εντάξει. Ταψί. Δεν είπα ταψί. Περίμενα την ταψάρα. Να σου πω κάτι, ο Στέλιος είπε ταψί, δεν είπε τα ψάρα, τα ψάκι, τα ψουλίνι. Ανοίγω το καπάκι, αχ τι ωραίο που είναι. Ιδέες. Το κουσκούς σε πόση ώρα μαγειρεύεται? Θέλει γύρω στα 15 λεπτά. Το καλό είναι ότι δεν μαγειρεύεται, θέλει μούλιασμα. Δηλαδή, κοίτα να δεις πόσο εύκολο, γιατί θα ξεκινήσουμε με τη γέμιση. Παίρνουμε μια κατσαρόλα, βάζουμε λίγο λάδι μέσα. Ωραία. Το μόνο που θέλει το κουσκούς είναι δοσολογία, γι' αυτό για πρώτη φορά θα ασχοληθούμε με το δοσομετρητή, πολύ σημαντικό εργαλείο στην κουζίνα. Βάζουμε λίγο κρεμμύδι σκόρδο μέσα. Δεν είναι ωραίο με τα μυρωδικά του? Πάρα πολύ ωραίο. Και ουσιαστικά είναι σαν να τρως φαγητό κουσκούς. Ναι, φαγητό κουσκούς. Απλά έχει την ωραία ντομάτα απ' έξω που δένει. Ενώ σκέτο είναι σαν συνοδευτικό. Είναι σε συνοδευτικό, μπορεί να το κάνεις και σαν σαλάτα. Εδώ τώρα όμως είναι γεύμα. Πολύ ωραίο. Σοτάρεις λίγο το κρεμμυδάκι και το σκόρδο, ρίχνεις μέσα λίγο δυόσμο, πολύ λίγο, 2 λεπτά, 1 λεπτό σοτάρεις, λίγο μαϊντανό. Από την αρχή, φρέσκο. Από την αρχή, ναι. Και τώρα το κλείνεις. Αυτό είναι, δεν σοτάρεις άλλο. Έχεις βάλει ζεστό νερό στο βραστήρα και απλά ασχολείσαι λίγο με το δοσομετρητή. Το κουσκούς είναι 1:3, επειδή δεν θα το μαγειρέψουμε, θα το μουλιάσουμε. Αν βάλουμε 1 κούπα κουσκούς, 3 κούπες νερό. Οπότε πάμε στο δοσομετρητή, ωραίο εργαλείο. Έχει εδώ πέρα ml, έχει κούπες, έχει τα πάντα όλα γραμμάρια. Οπότε εμείς θα βάλουμε 200 γραμμάρια κουσκούς. Και 600 ml νερό. Ακριβώς, 600 ml νερό. Τα 200 γραμμάρια κουσκούς όταν φουσκώσουν θα γίνουν 600, θα τριπλασιαστούν. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό με το κουσκούς, ότι τριπλασιάζεται. Να ρωτήσω κάτι. Είτε το βάζεις σε γέμιση στις ντομάτες, είτε το κάνεις ξεχωριστά. Αυτό είναι. Ίδια τεχνική. Και το κουσκούς δεν θέλει μαγείρεμα, θέλει μόνο μούλιασμα. Θέλει μόνο μούλιασμα. Αν το μαγειρέψεις, θα σκάσει. Ζεστό νερό. Έπεσε, αλλά δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν, μωρέ. 600 γραμμάρια, 600 ml ό,τι θέλετε και απλά... Το αφήνεις στην άκρη. Το αφήνω στην άκρη. Και τι σε κάνω? Ζεστό νερό δηλαδή. Σε ζεστό νερό. Κάποιοι, τώρα το θυμάμαι, το έχω δει αυτό ή το έχω ονειρευτεί ή τα έχω μπερδέψει. Ονειρεύεσαι κουσκούς. Μπορεί. Πες μου αλήθεια τώρα, αν ονειρεύεσαι κουσκούς κάτι κάποιοι δεν κάνω καλά. Κάποιοι που βάζουν χυμό πορτοκάλι το έχω δει, όχι? Όχι, μπαίνει. Μπαίνει. Α, μπαίνει σαφράν, μπαίνει χυμός πορτοκάλι. Αλλά τώρα να ονειρευτείς ότι ήσουν κάπου και έβαζε κάποιος το κουσκούς χυμό πορτοκάλι και το θυμώσουν. Δεν μπορώ να ονειρευτώ ότι κάνω μια πολύ ωραία συνταγή και όλοι λένε «Ουάου, η Φέη μαγείρεψε πολύ ωραία». Εντάξει, εγώ αν ήθελα να δω όνειρο θα ήθελα να δω κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο... τι να κάνουμε. Ο καθένας με τα θέματα του. Λοιπόν. Και το αφήνει σε πόση ώρα έχει φουσκώσει? Γύρω στα 10 λεπτά. Αλατάκι έτσι, αλάτι, στο τέλος. Πιπέρι. Βλέπεις ότι ήδη αρχίζει και αλλάζει χρώμα. Ωραίο, ε. Ναι. Λίγη πάπρικα. Και μόνο ανακατεύουμε. Όσο ανακατεύουμε πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σάλτσα με γιαούρτι. Γιατί το γιαούρτι του πάει. Άρα, έχει το γιαούρτι. Γι' αυτό και λες μαροκινό. Ναι. Ελαιόλαδο. Ξύσμα από λεμόνι, λίγο δυόσμο, επίσης ανακάτεμα. Θα ετοιμάσω εγώ γιαουρτάκι, να δω πώς είναι. Δεν είναι τζατζίκι, είναι κάτι άλλο τώρα αυτό. Δεν βάζουμε εδώ, επειδή βάλαμε λίγο κρεμμύδι και σκόρδο στη γέμιση, στο γιαούρτι δεν βάζουμε. Ναι, πολύ ωραίο, όξινο, βγάζει τη γλυκύτητα από το γάλα, γιατί το γάλα έχει ζάχαρα. Πω πω, με δύο είναι... πραγματάκια πόσο έγινε το γιαούρτι, ε! Και πρόσεξε, είναι και η σάλτσα σου έτοιμη, δηλαδή κάνεις παράλληλα πράγματα. Φτιάχνεις το κουσκούς, εύκολο. Φτιάχνεις το γιαούρτι σου, εύκολο. Και μετά πας να ασχοληθείς λίγο με την ντομάτα. Που
το κλασικό στο τραπέζι είναι η φέτα. Με τα γεμιστά, έτσι δεν είναι. Ναι, με φέτα το τρως. Ναι. Αλλά και αυτό είναι πολύ ωραίο. Με γιαουρτάκι, ξύσμα λεμονιού. Η φίλη μας η Μαροκινή. Και τι άλλο έβαλες? Η φίλη μας γιαούρτι, λάδι, ξύσμα λεμονιού. Καθόλου αλάτι, καθόλου πιπέρι. Και κάτι πράσινο έβαλες. Δυός μου. Και δυός μου. Η φίλη μας η Μαροκινή, σε διέκοψα εγώ. Οι φίλοι μας οι Μαροκινοί δεν έχουν φέτα, γενικώς δεν το έχουν πάρα πολύ με το τυρί. Τρώνε πάρα πολύ γιαούρτι, τρώνε γαλακτοκομικό. Ντομάτες κόβουμε πάνω κάτω. Δεν είναι λίγο μικρές για γεμιστά? Μ' αρέσουν οι μικρές. Μην θυμώνεις. Όχι. Δεν πήγε καλά αυτό, δεν πήγε καλά. Ξαναπάμε. Δεν είναι λίγο οι ντομάτες μικρές? Μ' αρέσουν οι μικρές ντομάτες. Γενικώς τις γυναίκες μου προτιμώ μεγαλύτερες πάντως, αν ενδιαφέρει κάποιον εκεί έξω. Λοιπόν. Μ' αρέσουν οι μικρές, να σου πω γιατί. Γιατί έχουν καλύτερη σάρκα και δεν σπάνε όταν τις γεμίσουμε. Παίρνουμε το μέσα, βγάζουμε το μέσα. Συνήθως εμείς παίρνουμε τις μεγάλες, τις όριμες. Ναι. Για τα γεμιστά. Εκεί είναι πρόβλημα, γιατί όταν τις μαγειρέψεις αρχίζουν και σπάνε. Επειδή είναι όριμες. Και να πω και ένα ευχαριστώ στα καταστήματα του Ρέιτς που μας δίνουν και τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Και έχει πάρα πολλά καταστήματα. Βάρη, Ραφίνα, Γέρακα, στην Παιανία και στη Νέα Μάκρη. Εμείς από πού τα ψωνίζουμε? Από το Γέρακα. Από... είναι δίπλο Γέρακα, εντάξει. Κοίτα. Καλά έκανα και ρώτησα. Ευχαριστούμε πολύ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Του Ρέιτη. Ντομάτες, ντομάτες, ντομάτες. Αυτό έχει φουσκώσει. Θέλει βέβαια λίγο ακόμα για να απορροφήσει όλο το νερό. Δεν θα βάλεις και την... αυτό που κάνουμε στα γεμιστά, την ψύχα από την ντομάτα. Το έχω εδώ, ναι. Αν θέλω να το βάλω. Το βάζω συνήθως στο ταψάκι για να τα μαγειρέψω μέσα. Μάλιστα. Καταλαβες. Δεν το βάζεις μέσα στη γέμιση. Όχι. Σημαντικό, όταν γεμίζετε γεμιστά, είτε είναι ρύζι είτε είναι κουσκούς, τα 2/3 της ντομάτας, ποτέ μέχρι πάνω. Εντάξει, 2/3 της ντομάτας γεμίζουμε στο φούρνο για περίπου 20 λεπτά και το φαγητάκι μας είναι πανέτοιμο. Εύκολο πολύ. Ωραίο, εύκολο, δροσερό, τρώγεται και κρύο, τρώγεται και ζεστό. Και 10 λεπτά πρέπει να μείνει το κουσκούς πριν το βάλουμε μέσα, ε? Ακριβώς. Και εδώ βάζεις τη σάλτσα. Εδώ τώρα, ναι, παίρνεις με ένα κουταλάκι ωραίο, από πάνω και μέσα στο ταψί σαλτσούλα για να μην κολλήσουνε, βοηθάει πάρα πολύ η υγρασία και η ντομάτα και σερβίρεις το πιάτο με γιαούρτι. Εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αύριο τι έχουμε? Το αγαπημένο σου φαγητό ρε φιλέ, αλλά δεν θα σου πω ποιο. Ζυμαρικά έχουμε. Mm-hmm. Α, με ωραία. Τι όμως? Με τι? Μάντεψε. Ζυμαρικά να είναι, τι? Με τόνο. Με τόνο. Ναι. Εγώ πρέπει ναι. να σας την κάνω τότε. Καλά, εσύ θα φυγείς, τι εννοείς? Όχι, εννοώ ότι εγώ πρέπει να σου δείξω πώς την κάνω. Θέλεις να κάνεις να πίεση πω, και εγώ. Πήγαινε κάνει τα ζώδια που θα μου δείξει τώρα πώς... Α, θέλεις τέτοιο διαγωνισμό? Κόλλα. Όχι, τώρα με έχεις πληγώσει. Κόλλα. Όχι, με έχεις πληγώσει. Όχι, γιατί, όχι. Τι είναι? Άρα αυτό σου βγήκε αυθόρμητα. Όχι. Άρα όλα τα άλλα που έλεγες τις προηγούμενες μέρες. Κόλλα, έχουμε διαγωνισμό. Όχι, ήταν όλα ψέματα τα άλλα που μου έλεγες. Ότι μπορώ και γιατί. Λίγο ψέμα, λίγο αλήθεια. Διαγωνισμό αύριο.